δικηγορικό γραφείο και έχουμε και καταγγελίες κατά της διοικητού, απάντηση από την κυρία διοικητή και απάντηση και από την κόρη της κυρίας διοικητού, η οποία κατά την κυρία Αντωνιάδου συνέχιζε να εργάζεται ως δενόφιλε σύμφωνα με την πρώτη δήλωση που υπήρχε. Θα αναλώσω το χρόνο μου, κύριε Ποταμίτη, για να δώσω στοιχεία. Ναι. Και πρέπει να πω ότι ναι, όπως πολύ σωστά το θέσατε κι εσείς, μας ανησυχεί ιδιαίτερα όλη αυτή η αναμέτρηση μεταξύ μεγάλων δικηγορικών γραφείων, τα όσα ακούμε από τη διαχειρίστρια μπρος στην κεντρική και τα ανάπαλη. Και η έννοια δική μας είναι στο τέλος της ημέρας να μην διακυβευθούν οι υποθέσεις εναντίον της διοίκησης Βγενόπουλου και να μιλούμε για αυτές τις ιστορίες κάποια στιγμή και να είναι παρελθόν χωρίς να έχει καταδικαστεί κανείς. Λοιπόν, θέλω όμως να θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί ξεχνούμε σε αυτόν τον τόπο. Να πω ότι 25 του Μάρτη το 2013 και αφορά τη Λαϊκή και την υπόθεση των δικηγορικών γραφείων που ανέλαβαν να στοιχειοθετήσουν αυτή την υπόθεση. Ήρθε σε επαφή μαζί μου ο Μάριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας τότε. Mm-hmm. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης μου έριξε το γάντι και μου λέει υπάρχει σωρία στοιχείων. Εμείς έχουμε στοιχειοθετήσει ολόκληρη υπόθεση εναντίον της διοίκησης Γεννόπουλου και οφείλετε να μας καλέσετε στη Βουλή για να τα παρουσιάσουμε. Το 2013 ή το 2012 αυτό. Το 2013, Μάρτη. Επικοινώνησα αμέσως με τον κύριο Σιλούρη. Του είπα ότι πρέπει να διαμορφωθεί το πρόγραμμα της Επιτροπής, η ατζέντα της Επιτροπής αύριο, προκειμένου να έρθουν αυτοί. Και ο κύριος Χατζηγιαννάκης ήρθε την επομένη μαζί με τον κύριο Δημήτρη Ναραούζο και έφεραν τα περίφημα, τα γνωστά, αυτά που ακούστηκε μαρτυρικών υλικών, έναν ογκώδες μαρτυρικών υλικών, το οποίο είχε κατασχέσει τότε η Βουλή. Να πω ότι το καλοκαίρι του 2012, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής έδωσε εντολή σε έναν οίκο διεθνούς εμβέλειας που είχε ειδικότητα στο οικονομικό έγκλημα, τους ΣΚΑΤΕΝ, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι τους ίδιους που χρησιμοποιεί και η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα στη διαιτησία που έχουν στην Ουάσιγκτον με τον κύριο Βγενόπουλο, για να στοιχειοθετήσει την υπόθεση σε βάρος της διοίκησης Βγενόπουλου, μετά που αποκαλύφθηκαν και εντόπισαν τα μικοδάνεια, τα δάνεια στον κύριο Ζολότα και σε ένα σωρό άλλους εφοπλιστές. Όντως αυτή η υπόθεση στοιχειοθετήθηκε και ήρθε ενώπιόν μας 26 Μαρτίου, την κατάθεσε ο κύριος Δημήτρη Αραούζο, ήταν το γραφείο Χρήση Δημητριάδη τότε. Μόνο. Ναι, μόνο. Μόνο το γραφείο Χρήση Δημητριάδη. Λοιπόν, μετά από το κούρεμα, όταν πλέον ανέλαβε ευθύνη η διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας, ο τότε διοικητής, ο κύριος Δημητριάδης, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ, ίσως θα πρέπει ο ίδιος να διευκρινίσει, έφερε στην υπόθεση και το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους. Προσέθεσε. Προσέθεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εμένα προσωπικά με απασχολεί το εξής, κύριε Ποταμίτη. Βγήκε ένα διάταγμα για παγωποίηση των περιουσιακών στοιχείων του κυρίου Βγενόπουλου. Γιατί αυτό το διάταγμα δεν εγγράφει σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα που είναι κοντά μας, ούτως ώστε πραγματικά να παγωποιηθούν τα στοιχεία? Τι προκάλεσε? Είναι αυτό που ο κύριος Νεοκλέους λέει, ότι ενεγράφει και γι' αυτό. Δεν ενεγράφει. Έγινε το διάταγμα. Λοιπόν, και για παγωποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Εξού και τώρα συζητούν για να καταθέσουν για παρακοή. Είναι, αντιλαμβάνομαι, νομικίστικες προσεγγίσεις του ενός και του άλλου. Όμως, επειδή είμαστε οι πρώτοι και οι μόνοι στον πολιτικό χώρο που έχουμε συλλέξει στοιχεία, που έχουμε παραδώσει στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, η κυρία Καλογύρου, είχε πει μάλιστα ότι η μεγαλύτερη υπόθεση που εξετάζει σε βάρος της διοίκησης της Λαϊκής είναι η υπόθεση την οποία στοιχειοθετήσαμε εμείς για τα δομημένα ομόλογα της Commerzbank. Εσείς το ΑΚΕΛ εννοείτε ή και η Εμείς το ΑΚΕΛ. Μάλιστα. Η κυρία Χαραλαμπίδου, βουλευτή του ΑΚΕΛ. Ναι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό σα καλέσαμε. Λοιπόν, και επίσης στοιχεία και για αυτόν αλλά και για άλλες υποθέσεις παραδώσαμε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και στον Γενικών Εισαγγελέα. Θέλω όμως να θέσω και δύο ερωτήματα προς προβληματισμό. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής έπρεπε να είχαν πουληθεί. Υπάρχει τράπεζα στη Μάλτα και η τράπεζα στην Ελλάδα. Η τράπεζα της Μάλτας είναι η Lombard Bank και κατέχει το 49% η Λαϊκή. Επίσης στην Ελλάδα είναι η επενδυτική τράπεζα. Ναι, ποιος θέει αυτό, κυρία Χαραλαμπίδου, λοιπόν, πρέπει να απαντήσει η διαχειρίστρια για αυτό το θέμα. Κυρία Αντωνιάδου. Κυρία Αντωνιάδου.
Και πρέπει να σας πω ότι επίσης στην Ελλάδα υπάρχει... Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Αντωνιάδου. Δεν είχαμε αποτέλεσμα. Ναι, ολοκληρώστε, λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχει επενδυτική τράπεζα, η οποία ο κύριος κορμός της είναι χρηματιστηριακές υποθέσεις, η οποία επίσης ανήκει στη Λαϊκή, δηλαδή ανήκει στους κουρεμένους καταθέτες της Λαϊκής σήμερα. Πρέπει να πάρουμε τα λεφτά για να αποζημιωθούν. Δύο χρόνια μετά, γιατί αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής δεν έχουν πουληθεί, κύριε Ποταμίτη? Μάλιστα. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πώς θα δικαιολογηθεί η κυρία Γιορκάκη απέναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό τη στιγμή που όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας την φέρουν? Επαναλαμβάνω, δεν εξετάζω αν είναι σωστό ή λάθος. Μάλιστα. Να έχει σχέσεις με το δικηγορικό γραφείο αυτού που υπερασπίζεται, τον κύριο Βγενόπουλο. Άρα η κυρία Γιορκάκη, και είμαι βέβαιος ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή, και για το δικό της καλό, αν θέλετε, οφείλει να υποβάλει την παραίτησή της. Έχει χάσει πλέον την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, από την πρώτη στιγμή, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με το συμβόλαιο της, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε εκείνη τη διαδικασία. Η ουσία ποια είναι όμως? Ότι κατηγορείται ότι άλλαξε όρον του συμβολέου για να μπορέσει να είναι διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας. Ας μείνουμε στο σημερινό, αν θέλετε. Ναι, θεωρείτε ότι... Είναι όλα συνυφασμένα, διότι μιλούμε για την ίδια υπόθεση, κύριε Ποταμίτη. Άρα, εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός από τότε ζητήσαμε την παρέτηση της κυρίας Γιορκάκη. Πράγμα το οποίο δεν έπραξε το ΑΚΕ και ακόμα αναμένω εξήγηση γιατί δεν το έπραξε. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, καταρχάς να πω, θα απαντήσω στον κύριο Κυπριανού, αλλά πρώτα θα πω το εξής. Δεν θα μπω και δεν θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα κανενός δικηγορικού γραφείου. Έχω τρομάξει με τα παιχνίδια που παίζονται μεταξύ δικηγόρων, τραπεζιτών, λογιστών, κύριε Ποταμίτη. Αλλά όχι πολιτικό. Ως εκ τούτου, το μόνο που μπορώ να καταθέσω... Θα λαμβάνω, ακούσατε. Και πολιτικό. Από παράληψη το άφησα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι ότι ο Διεθνής Οίκος Σκάτεν συνεργαζόταν με τον Δημήτρη Ναραούζο του Γραφείου Χρήσης Δημητριάδης και εκείνοι ήρθαν στη Βουλή και μας έφεραν το μαρτυρικό υλικό. Πώς εξελίχθηκε μετά η υπόθεση δεν το γνωρίζουμε. Τώρα, ως θέση αρχής, συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει η διερεύνηση των καταγγελιών της κυρίας Αντωνιάδου, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι σε αυτή την περίπτωση είναι για την Κυπριακή Δημοκρατία που μιλούμε, κύριε Ποταμίτη. Τώρα, αναφέρεται στην κυρία Γιορκάκη ο κύριος Κυπριανού. Μα ποιος έχει την ευθύνη για την κυρία Γιορκάκη? Ποιος είναι που πλήρωσε 300.000 τον κύριο Δημητριάδη να φύγει από την Κύπρο για να διορίσει στη θέση του την κυρία Γιορκάκη? Δεν είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη? Συγγνώμη, θέλει για άλλα τώρα. Λοιπόν, δεν είναι η για τα οποία έχουμε εδώ ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού που λέει ότι. Από να ντρέπεται ο κοδοτικός του, περίπου. Συνεπώς, κύριε Ποταμίδη, είναι η κυβέρνηση Αναστασιάδη που διόρισε και την κυρία Γιορκάκη και τους δύο εκτελεστικούς, Κιλιάριν και Σιρίχαρη, οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή Εξυγίανσης, και διόρισε και ως Αρχήν Εξυγίανσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας κατέθεσε χθες τις απόψεις του. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι απόλυτα συνυπεύθυνοι για όσα θα ακολουθήσουν στη δικαστική διαμάχη με τον κύριο Βγενόπουλο. Και πρέπει να διαχωρίσουμε το εξής. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν και την εμπειρία για να τα διαχωρίζουν αυτά. Η υπόθεση για την οποία συζητούμε είναι αστική υπόθεση. Το ερώτημα είναι με την ποινική τι γίνεται. Εδώ και δύο χρόνια, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, η νομική υπηρεσία έχει στην κατοχή της όλη αυτή την υπόθεση που στοιχειοθετήθηκε από τον ξένο οίκο εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιεί και η ίδια Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα, επαναλαμβάνω. Και δεν έχουμε δει να υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση προς πλευράς Βγενόπουλου. Και θέλω να πω ότι αυτόν απλώς ενισχύει τις υποψίες μας ότι δεν υπάρχει βούληση και διάθεση να κινηθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη εναντίον του κυρίου Βγενόπουλου. Ούτε εναντίον του κυρίου Βγενόπουλου, ούτε εναντίον της παρέας του και των εφοπλιστών που έπαιρναν τα δάνεια. Τώρα... Επιτρέψτε μας, λέτε ότι κατά την εκτίμησή σας... Δεν υπάρχει βούληση από πλευράς κυβέρνησης να διωχθεί ο κύριος Βγενόπουλος, ναι. Το ακούσατε, κύριε Κυπριανό. Αυτό λέει. Περιμένω, και, επαναλαμβάνω, και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα οποία βρίσκονται στα χέρια της νομικής υπηρεσίας είναι στοιχειοθετημένη η υπόθεση για την οποία πληρώθηκε 3 εκατομμύρια ο οίκος Σκάτεν
με στήριξη από τοπικό δικηγορικό γραφείο που ήταν του Χρήστη του Δημητριάδη στην Κύπρο και το δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη που ήταν στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσουν και να στοιχειοθετήσουν αυτή την υπόθεση. Τι έγιναν αυτά τα στοιχεία? Έχουν αξιοποιηθεί από πλευράς νομικής υπηρεσίας? Ή δύο χρόνια μετά πάλι θα συζητούμε υποθετικά? Γι' αυτόν και εμείς, κύριε Ποταμίτη, επιλέξαμε και έναν τρίτο δρόμο. Γι' αυτόν πήγαμε στις γερμανικές εποπτικές αρχές με στοιχειοθετημένη καταγγελία για τα δομημένα ομόλογα της Commerzbank. Και γι' αυτόν τον λόγο πήγαμε στην νομική υπηρεσία και δώσαμε τα στοιχεία. Για την κυρία Γιορκάτση, η θέση σας? Λοιπόν, για την κυρία Γιορκάτση, η θέση μας είναι ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες που υπάρχουν στο τραπέζι. Ναι. Και αναμένουμε και τις θέσεις που θα καταθέσει το ΑΚΕΛ για το πόρισμα που θα εκδώσει η Επιτροπή Θεσμών. Αλλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που κόπτεται και ζητά την παρέτησή της, πριν ακόμα υπάρξει οποιαδήποτε διερεύνηση, θα πρέπει να μας εξηγήσουν και γιατί τη διόρισαν. Όπως θα πρέπει να μας εξηγήσουν και γιατί διόρισαν και τους άλλους δύο που αποτελούν την αρχή, την Επιτροπή Εξυγίανσης, με τους χειρισμούς της οποίας διαφωνούν. Κλείνουμε, κύριε Κυπριανού, σας ακούμε. Θεωρώ στο πρώτο θέμα την πολύ σοβαρή κατηγορία της κυρίας Χαραλαμπίδου σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση του και τον κύριο Βιανόπουλο. Θα πρέπει να απαντήσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Και καλό το Γενικό Εισαγγελέα να απαντήσει στην κυρία Χαραλαμπίδου κατά πόσον προχωρούν υποθέσεις διερεύνησης εναντίον των σκανδάλων επιδικήσεως Βιανόπουλου και όλης της διαδικασίας με τον ΕΛΑ και ούτω καθεξής. Άρα είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, διότι δεν είναι αρμόδια αρχή να διώξει τον κύριο Βιανόπουλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αρμόδια αρχή είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Και καλό δημόσια, δίνει πολύ σοβαρή καταγγελία, το Γενικό Εισαγγελέα να απαντήσει αν υπήρξαν οποιαδήποτε παρέμβαση από τον Προεδρικό στην εκτέλεση των καθηγών του σε σχέση με την υπόθεση του Γενικού. Θα το παραδεχτεί δηλαδή. Λοιπόν, και αν υπήρξε. Σας παρακαλώ, κύριε Χαραλαμπίδου, έκανα την τοποθέτηση σας, έθεσε ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα, το ίδιο πράττω και εγώ. Δεν είναι το δεύτερο, για να ικανοποιήσω την κυρία Χαραλαμπίδου σε σχέση με την επιλογή Γιορκάτση, ναι, εγώ λέω ήταν μια αποτυχημένη επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και οι πολιτικοί άνδρες, όταν κάνουν λανθασμένες επιλογές ή επιλογές πολλές φορές αποδειχτούν εκ του αποτελέσματος λανθασμένες, οφείλουν να τις διορθώνουν. Έτσι. Θέλετε να αναφερθώ σε δεκάδες λανθασμένες επιλογές που μάλιστα οδήγησαν και στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας? Θέλετε να αναφερθώ στο διορισμό του Βάσου Σερλή ως Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ενέκρινε στον ουσιώδη χρόνο τα μεγάλα δάνεια, αφού ήταν ο credit officer, ο risk officer της Τράπεζας Κύπρου? Όταν έφερε τη συγκεκριμένη στήριξη της έκδοσης της Λαϊκής Τράπεζας του 1,8 και την στήριξε με απόλυτον τρόπο. Θέλετε να μιλήσουμε για το διορισμό του Πανίκου Δημητρίου, για τον αναπνευστήρα, για πόσες περιπτώσεις? Όμως εμείς έχουμε τον πολιτικό θάρρος και λαμβάνω, ο Δημοκρατικός Σέρμος πρώτος ζήτησε μετά το σκάνδαλο με τη θυγατέρα της κυρίας Γιορκάτση την παρέτησή της. Έχουμε τον πολιτικό θάρρος να λέμε ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Υπάρχει ηθικό κόλλημα. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Γιορκάτση, και η κυρία Γιορκάτση, αν θέλετε να πω ακόμα κάτι, έχει υποχρέωση να παραιτηθεί για ακόμα έναν λόγο. Έχει αποτύχει στον τομέα τον οποίο ουσιαστικά ήταν απολύτως αρμόδια. Η προσπάθεια διαστήλωσης της κυπριακής οικονομίας είχε δύο πυλώνες, κύριε Ποταμίτη. Ο ένας ήταν τα δημοσιονομικά, έτσι, στα οποία πήγαμε πάρα πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και στον Υπουργό. Για να διαρθρώσει το δεύτερο, έτσι. Το δεύτερο όμως είναι πιο πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, έχουμε πάει, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ καλά, έχουμε και πλεονάσματα. Όσον αφορά τον τομέα της αναστήλωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που κεντρικών αγκάθι ήταν το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και απολύτως υπεύθυνη ήταν η Κεντρική Τράπεζα μέσα από τους κώδικες και οι εμπορικές τράπεζες, εκεί αποτύχαμε πλήρως. Έχουμε καταφέρει να αυξηθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να μην γίνουν αναδιαρθρώσεις μέσα και από τις πολιτικές αποφάσεις, αν θέλετε, της Κεντρικής Τράπεζας. Και γι' αυτό, που ήταν, επαναλαμβάνω, και οδηγία και της ίδιας της Τρόικας, ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση των αναδιαρθρώσεων και όχι των εκπίσεων, για να έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στα χέρια μας. Πρόβλημα, επαναλαμβάνω, για το οποίο ευθύνη έχει η Κεντρική Τράπεζα και οι εμπορικές τράπεζες. Δεν έχουμε μια αφιβολία, θέλετε να τριτολογήσετε, αλλά δύο δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η νομική υπηρεσία λόγω χειρισμών του Προεδρικού και να υπενθυμίσω την γνωστή υπόθεση με το χαμένο φάκελο, όπου οι ενέργειες του Προέδρου εξανάγκασαν τον Γενικό Εισαγγελέα μετά από 29 μέρες που προχώρησε σε διορισμό ατόμου να μας στείλει την απόφαση του ότι χάθηκε ο φάκελος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, το δεύτερο, θέλω να πω ότι έκανε λάθη, ναι, πολύ σοβαρά, κυρία Γιορκάτση.
και κρίνεται και θα πρέπει να κρυθεί και πολύ αυστηρά γιατί είναι κέριον το πόστον το οποίο υπηρετεί. Έχω όμως μάθει να είμαι καχύποπτη. Σκοτώθηκαν να τη διορίσουν και αμέσως θέλουν να την παύσουν. Μήπως, λέω μήπως, πιθανόν να μην εξυπηρέτησε τα συμφέροντα κάποιων που ήταν μαθημένοι να αλωνίζουν μες στις τράπεζες. Για τα λάθη της θα κριθεί. Και αν χρειαστεί, εμείς έχουμε την τόλμη να ζητήσουμε για την παρέτησή της. Αλλά αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα. Στην βάση τεκμηρίων. Ναι, κύριε Κυπριανού, λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Εμείς συζητήσαμε την παρέτηση της κυρίας Γεωργκάτζη με βάση το ηθικό εγκόλυμα και τη σύγκρουση, πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, όταν μιλούμε για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις. Εθνικές, αν θέλετε, που έχει να κάνει με αγωγές 5 δισεκατομμυρίων και αφορά την περίοδο καταστροφής της κυπριακής οικονομίας. Από εκεί και πέρα, αν το ΑΚΕΛ ακόμα θα αποφασίσει αν πρέπει να ζητήσει την παρέτηση, τότε νομίζω ότι δεν νομιμοποιείται να σχολιάζει όλα αυτά τα οποία. Έχω μια αναπορία. Κύριε Ποταμίτη, θα θέλω να μου απαντήσει ο συνάδελφος. Ναι. Ζητάτε παράλληλα και την παρέτηση των Κυλιάρη και Συρρήχα, γιατί μαζί που παίρνουν τις αποφάσεις. Κυρία. Ζητείτε. Ζητείτε παράλληλα και τις παρετήσεις Σκυλιάρη και Συρρήχα, γιατί είναι αρχή εξυγένσης, επιτροπή εξυγένσης και τρεις. Καταρχήν δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί πώς ληφθήκε η απόφαση, αν ήταν το σύνολο του της. Έβγαλε χθες δήλωση, ανακοίνωση. Αν ήταν το σύνολο. Κύριε Ποταμίτη, δεν έχει ανακοίνωση χθες η αρχή εξυγένσης. Το σύνολο της διοίκησης. Όχι, είναι ρητορικό το ρώτημα. Το σύνολο της διοίκησης Κεντρικής Τράπεζας, ποιοι ομοφώνησαν, ποιοι διαφώνησαν, πώς έγινε το θέμα. Αρχή εξυγένσης, κύριε Κυπριανού. Ξέρετε, όταν κάτι αποτύχει. Δεν ζητάς, δεν καταδικάζεις τους στρατιώτες, καταδικάζεις τον στρατιώτη. Κύριε Κυπριανού, ο οποίος οδήγησε η αρχή εξυγίωσης στη βάση νομοσχεδίων που πέρασαν, ο συναγερμός και το οποίο άλλαζαν για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες, όρισε ως αρχή εξυγίωσης, στην αρχή ήταν οδηγητής. Μετά το άλλαξαν, έκαναν τον Υπουργό, την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και τον διοικητή και τώρα έχουν τον Συρρήχα Κυλιάρη διοικήτρια. Άρα η ανακοίνωση χθες ήταν της αρχής εξυγίωσης. Ως εκ τούτου, ζητάτε την παρέτηση και των τριών, αντιλαμβάνομαι.